Ενθυμίστε ότι ο Άγιος Κύριλλος θεώρησε ως γνωστάτα της αναλήψεως του Κυρίου, γι' αυτό και δεν είπε πολλά πράγματα εις τους κατηχουμένους του, επειδή είχαν ακούσει περί της αναλήψεως την προτεραίαν, την προηγουμένη ημέρα, την Κυριακή, όπως το βλέπουμε εδώ που λέει Κυριακή, συνεπώς η κατήχηση έγινε το ημέρα Δευτέρα. Πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο κάθε Δευτέρα, αλλά όπως συμπίπτει η περίπτωση, ότι το θέμα εκείνο ήταν μετά την Κυριακή, για εκείνη τη φορά ημέρα Δευτέρα. Δεν θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου, να μείνουμε εμείς χωρίς κάτι συμπληρωματικό από το θέμα της αναλήψεως του Κυρίου, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια δεν θα επιστρατεύσω πολλά χωρία παρά μόνο ένα από την Αγία Γραφή, από τις πράξεις των Αποστόλων, που αναφέρεται εις το θέμα της αναλήψεως του Χριστού. Όπως τα γνωρίζετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τελειώνει το βιβλίο, το ομώνυμο βιβλίο, το Ευαγγέλιο του, το ομώνυμο Ευαγγέλιο του, το τελειώνει με το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Και το βιβλίο των πράξεων που έγραψε ο ίδιος, το αρχίζει με την ανάληψη του Χριστού, που δείχνει ένα κοινό σημείο συνεχείας μεταξύ Ευαγγελίου και βιβλίου πράξεων των Αποστόλων. Έτσι, εις με το Ευαγγελίο του λέγει πολύ λίγα πράγματα, πολύ περιληπτικά, ακριβώς διότι είχε κατά νου να γράψει περισσότερα εις το βιβλίο των πράξεων. Μαζί λέγει λοιπόν ο Κύριος, ο Λουκάς, ότι ο Κύριος 40 ημέρες ήταν οπτανόμενος, εμφανιζόμενος εις τους μαθητάς του και τους ομίλει περί της Βασιλείας του Θεού, περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Την 40η ημέρα, μας σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι αφού επήρε τους μαθητάς του, σε κάποιο σημείο γνωρίζομαι από το Ευαγγέλιο ότι αυτό είναι το όρος των ελαιών, και όπως ήδη το είπαμε, μας το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, που είναι η πύλη επιστροφής. Η Βηθλέμ είναι η πύλη ερχομού εις τον κόσμο, και το όρος των ελαιών είναι η πύλη της αναχωρήσεως. Και ενώ μιλεί στους μαθητάς του, λέγει και ταύτα υπόν, βλεπόντον αυτόν, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 9, βλεπόντον αυτόν επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και ως ατενίζονται σύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής ενεστή τη λευκή, ή και είπων άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Βλέπουμε ότι αυτή η μικρή αλλά πολύ πυκνή και πολύ κατατοπιστική και σαφής περικοπή μας λέγει τα της αναλήψεως του Κυρίου. Ενώ τους ομίλη έγινε η ανάληψη, και ότι επήρθη βλεπόντον αυτόν, ποιον αυτόν, και το υποκείμενο του αυτόν είναι οι μαθητές. Αλλά δεν ήσαν μόνο οι μαθητές, ήσαν και άλλοι άνθρωποι, που δείχνει εδώ ότι μάρτυρες της αναλήψεως είναι πολλοί άνθρωποι.
και εκείνο το βλεπόντον που είναι ενεστός δείχνει την διάρκεια της πράξεως. Δεν είναι μία στιγμιαία εξαφάνισης, αλλά μία θα λέγαμε βραδυπορούσα ανάληψης. Πολύ βραδυπορούσα. Δηλαδή άρχισε σιγά 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 να ανέρχεται ο Κύριος. Κράτησε κάποιο χρόνο. Πόσο χρόνο? Όσο χρειάζεται να πει κανείς ότι μπορώ να σταθώ μάρτης ενός γεγονότος που δεν με ξεγελούν οι αισθήσεις μου. Διότι όταν κάτι είναι ακαριαίο, ξαφνικό, απότομο, μπορώ να πω ότι κάτι έπαθε το μάτι μου. Πόσες φορές μας γελάνε τα μάτια μας, ιδίως άμα δεν είναι και πολύ καλά τα μάτια ενός ανθρώπου, καμιά φορά δημιουργούν είδωλα παράξενα. Η άκρη του ματιού σου βγάζει κάτι, ένα κάτι, ένα κάτι, και γυρίζει να κοιτάξει και δεν είναι τίποτα. Ήταν ένα είδωλο του ματιού. Εδώ έχουμε, αγαπητοί μου, μία διάρκεια του φαινομένου. Και βλέπουν ταυτοχρόνως πολύ. Γι' αυτό λέει βλεπόντων αυτών, επήρθη, επέρομαι, σηκώνομαι επάνω. Και ότι νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και τον σήκωσε, τον πήρε, πήγε από κάτω μία νεφέλη. Αυτή η νεφέλη, η οποία δεν είναι βεβαίως η συνήθις κοινή νεφέλη, αυτή που αποτελείται από τα γνωστά μας τα γονίδια, διότι δεν είναι ατμός, δηλαδή ή μάλλον νεφέλη πάντα είναι ατμός σε κάποια όμως πολύ υψηλά στα γονίδια, που όταν ενωθούν αυτά μας δίνουν τη βροχή. Δεν είναι εδώ αυτή η νεφέλη φυσική νεφέλη, αλλά είναι άκτιστος νεφέλη, ας το πούμε έτσι, όπως λέμε άκτιστον φως. Είναι το όχημα του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε μας λέγει ότι το όχημα του Θεού, όχημα, βέβαια προσέξτε με, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να μεταφερθεί από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, διότι αυτά είναι ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθείς καταστάσεις και περιγραφές, γιατί ο Θεός πληρεί τα πάντα, και αφού πληρεί τα πάντα δεν σημαίνει ότι είναι σε ένα σημείο και δεν είναι σε κάποιο άλλο ώστε να μετακινηθεί ο Θεός. Είναι αδιανόητο πράγμα. Αλλά σημαίνει απλώς εδώ κατά έναν εντελώς ανθρώπινο τρόπο, σε μια ανθρωπίνη παράσταση, ότι ο Θεός μετακινείται. Εμπροκειμένου όμως, παρότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει, σας είπα, πάντοτε σαν όχημα του Θεού την νεφέλη, εδώ έχουμε την ανθρωπίνη φύση, η οποία πράγματι είναι δύνατο να μετακινείται από το ένα σημείο στο άλλο σημείο. Βέβαια, και μάλιστα μια σχετική απορία ερήφθη από την περασμένη εβδομάδα γύρω από το θέμα αυτό πάνω κάτω, ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι τελεία και όλα είναι διπλά εις τον Χριστό. Είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Έχουμε θέλημα θείον, θέλημα ανθρώπινον. Έχουμε γνώση θεία, γνώση ανθρωπίνη. Έχουμε δύναμη θεία, δύναμη ανθρωπίνη. Στον Χριστό είναι όλα διπλά. Είναι όλα διπλά. Έτσι, οπωσδήποτε πάντοτε η ανθρωπίνη φύση είναι αυτή που είναι, αλλά ένεκα της ενώσεώς της με την Θεία Φύση, όπως λέγεται ένεκα της υποστατικής της ενώσεως, και θα πει υποστατική ένωση ότι έχουμε μεν δύο φύσεις, αλλά το πρόσωπο είναι ένα. Και χωρίς οι δύο αυτές φύσεις να μπερδεύονται, είναι ασύγχυτες, πάντα η θεία είναι θεία και η ανθρωπίνη ανθρωπίνη, η βούληση είναι η ανθρωπίνη και η θεία, η ενέργεια είναι η θεία και η ανθρωπίνη, πάντοτε δεν μπερδεύονται,
Όμως ένεκα αυτής της υποστατικής ενώσεως ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω στον Άγιο Κύριλλο σήμερα, πρώτο Θεός, που θα πει αν και είναι απόν, είναι ανάμεσά μας. Δεν είναι απόν στην πραγματικότητα, είναι απόν ως προς τα μάτια μας, αλλά είναι ανάμεσά μας. Έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν και με την ανθρωπίνη του φύση. Είναι επάνω στον ουρανό και ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. Έδεκα της ενώσεώς του με τη Θεία Φύση, η οποία είναι πανταχού παρούσα. Βέβαια κατά τρόπον που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, είναι ακατάληπτον. Ωστόσο εδώ ο Κύριος έρεται, σηκώνεται από το σύννεφο αυτό, άκτιστο σας λέω ενέργεια, και σηκώνεται προς τον ουρανόν. Εδώ μάλιστα λέει μερικά που είναι πολύ χτυπητά, και ταύτα λοιπόν λέει βλεπόντον αυτόν, και μετά ότι η νεφέλη που τον υπέλαβε, τον πήρε, τον σήκωσε, τον πήρε από τον οφθαλμόν αυτόν. Και παρακάτω θα πει το ρήμα και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν. Κοιτάξτε, βλεπόντον από τον οφθαλμόν ατενίζοντες. Το ατενίζω, προσφυλής λέξης εις τον Λουκά, σημαίνει βλέπω με τα παρατηρητικότητος, όχι αφηρημένα, και με τα διαρκείας χρονικής. Αυτό θα πει το ρήμα ατενίζω. Δεν είναι το όρο, το βλέπω, αλλά το ατενίζω. Θα μας πει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, εκείνον που είδαμε λέγει, ο εωράκαμεν. Κοιτάξτε, ο εωράκαμεν, εκείνο που είδαμε, της οφθαλμής ημών. Όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι, για κάτι ότι το είδαμε και είναι σίγουρο, λέμε το είδαμε με τα μάτια μας. Μα δεν βλέπει κανείς αλλιώτικα, αλλά βλέπει με τα μάτια του, δεν βλέπει με τη μύτη του. Αλλά όταν λέμε με τα μάτια μας βλέπουμε, σημαίνει ένα σίγουρο πράγμα. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής εωράκαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών. Βλέπετε εδώ το στοιχείο της αποκαλύψεως, και μετά παρακάτω λέει και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και τα λοιπά. Κάτι που έρχεται σε μία άμεση γνώση, όχι μόνο κατανοητών τρόπων, αλλά και κατά αισθητών, με αυτές τις αισθήσεις μας που διαθέτουμε, του σώματος τις αισθήσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και το ξαναλέγω για να δώσω ένα τόνο με την ευκαιρία στην πρώτη απορία που είπαμε, ποια η διαφορά του χριστιανισμού από τις άλλες θρησκείες. Και με την ευκαιρία πάλι λέγω ότι υπάρχει μέγας ο κίνδυνος, επειδή πολλά κυκλοφορούν στην εποχή μας, να πλανηθεί κανείς και να πει όλα είναι καλά και όλα έχουν μία αλήθεια, και συνεπώς τι θα πει είμαι χριστιανός, τι θα πει είμαι βουδιστής. Όχι αγαπητοί μου, προσέξτε αυτό το σημείο. Προσέξατε το, πάρα πολύ προσέξατε το. Υπάρχει η πλάνη και το ψεύδος σε όλα τα άλλα. Διότι δεν μπορεί να είναι η αλήθεια μοιρασμένη από εδώ και από εκεί. Ή είναι ή δεν είναι. Επανέρχομαι. Και όσα ατενίζονται ήσαν εις των ουρανών, πορευωμένου αυτού, που επορεύετο εις των ουρανών. Α, ώστε επορεύετο εις των ουρανών. Εκεί ο Κύριος επήγε. Θα το δούμε παρακάτω στον Άγιο Κύριλλο αυτό, να το τονίζει πάρα πολύ. Όχι δια την ανάληψη, αλλά δια των τερματισμών αυτής της πορείας. Και ειδού άνδρες δύο, να, λέει δύο άνδρες, παριστήκησαν αυτής εν αισθητή λευκή, ήσαν δύο άγγελοι, οι οποίοι επισύρουν την προσοχή των μαθητών και των άλλων παρισταμένων, για να τους πούν
τι σταθήκατε βλέποντας, λέει, στον ουρανόν. Είδατε, εμβλέποντες εις τον ουρανόν. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται. Αυτός ο οποίος ανελήφθη στον ουρανόν, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά τώρα εδώ σταματώντας από το σημείο, ας έρθουμε στον Άγιο Κύριλλο, ευρισκόμενοι στην 27η καπαζίτα παράγραφων, που μας λέγει τα εξής: «Μέμνησο δε και των ηρημένων μη πολλάκης περί του εκ δεξιών του Πατρός καθέζεσθε τον Υιόν, δια την της πίστεως ακολουθίαν την λέγουσαν, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός». Δηλαδή, τώρα πρέπει να αναλύσουμε, θέλει να πει ο κατηχουμένος του Άγιος Κύριλλος, πού κατέληξε αυτή η ανάληψη του Χριστού. Ποιο ήταν το τέρμα αυτής της αναλήψεως του Χριστού. Ναι, ο Χριστός ανελήφθη. Πού πήγε. Και θα πάρουμε εκείνο το άρθρο του συμβόλου της πίστεως για να αναλύσουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός, ώστε το τέρμα της αναλήψεως ήτο εις τα δεξιά του Θεού Πατρός καθέδρα. Αυτό ήτο το τέρμα. Γιατί είναι εκεί το τέρμα και τι σημαίνει εκάθεση στα δεξιά, αυτό τώρα θα το δούμε στη συνέχεια. Θρόνουμεν ιδιότητα μη πολυπραγμονόμεν ακατάληπτον γα, μήτε δε ανεχόμεθα των λεγόντων κακός, ότι μετά των σταυρών και την Ανάσταση και την εις ουρανούς άνοδον, τότε ήρξατο του εκ δεξιών του Πατρός καθέζεσθε ο Υιός. Ούγαρ εκ προκοπής έσχε των θρόνων, αλλά φούπερ εστί, έστι δέα ή γεννηθείς, και συγκαθέζεστε το πατρί, συγκαθέζεστε το πατρί. Όσον αφορά το θρόνο, γιατί θα πει πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Θα μας το πει και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης. Βλέπω ανοιγμένους τους ουρανούς και τον Ιησούν εστώτα. Εδώ λέει εστώτα, όχι καθήμενον, έχει σημασία. Αυτή η ορθία θέσης, εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού, της δυνάμεως. Εκεί θα δούμε, γιατί σας είπα είναι ο Κύριος όρθιος, όπως και στην Αποκάλυψη εμφανίζεται όρθιος και περιπατών. Θα πει επιμελούμε άγρυπνα. Θα ήθελα να σας ερωτήσω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα σκοπός που φυλάει ένα αντικείμενο, μία πύλη, κάθεται ή είναι όρθιος και περιφέρεται. Ασφαλώς περιφέρεται, δηλαδή στέκεται, δεν κάθεται. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να πάρει αντίληψη, εικόνα ο Στέφανος, ότι ο Χριστός δεν κάθεται και δεν τον προσέχει, ας το πούμε κατά άνθρωπον, αλλά ότι είναι όρθιος και επιμελείται του Στεφάνου, και ότι έπρεπε να έχει απέραντη εμπιστοσύνη στα χέρια του Χριστού, έστω και αν τώρα σε λίγο, διότι θα το επιτρέψει ο Χριστός, θα πάρουν λιθούς οι εχθροί του Στεφάνου για να τον λιθοβολήσουν. Έχει σημασία. Ο Κύριος όμως εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Ποιος είναι αυτός ο θρόνος?
μη πολύ πραγμονόμεν, λέει ο Άγιος Κύριλλος, διότι είναι ακατάληπτον πράγμα. Ακατάληπτον. Γιατί είναι ακατάληπτο? Διότι απλούστατα ο θρόνος είναι μία εικόνα. Είναι μία καρέκλα, πολυτελής, πώς να την πούμε τώρα, είναι πάνω σε ένα βάθρο, λίγο πολύ έχουμε δει όλοι θρόνους ή σε φωτογραφίες ή οπουδήποτε έχουμε δει. Μια καρέκλα. Αλλά μη φανταστούμε, λέει, κάτι τέτοιο, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι απλώς εικόνα. Διότι δεν κάθεται ο Χριστός για να ξεκουράζεται. Ούτε ακόμη, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά του Θεού Πατρός. Η έκφραση δεξιά σημαίνει εύνοια. Αυτό σημαίνει. Ωστόσο, μη πεις ακόμα ότι κάθεται σε θρόνο δόξης από προκοπή. Όχι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ούγαρ εκ προκοπής έσχετον θρόνον, αλλά φού περαιστεί, εστι δε αεί γεννηθείς. Πρόσεξε. Όχι γιατί πρόκοψε στην αρετή και τώρα παίρνει τιμή και δόξα, αλλά τον θρόνον τον είχε πάντοτε. Θα θυμόσαστε στις πρώτες κατηχήσεις που είχαμε πει, σε εκείνες τις περιληπτικές περί του Ιησού Χριστού, σε εκείνη που είχε κάτι λίγο απ' όλα, ότι ο Χριστός δεν πήρε τον θρόνον από αμοιβή, από προκοπή. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Αλλά αυτόν τον θρόνον τον είχε πάντοτε. Έστι δε αεί γεννηθείς, δηλαδή εδώ σημαίνει είναι αίδιος, συναίδιος, συναίδιος με τον Πατέρα. Αίδιος θα πει αιώνιος, συνεπώς συναιώνιος με τον Πατέρα. Κι άλλοτε σας είχα κάνει μία μικρή εξήγηση, θα σας την πω πάλι. Η διαφορά του αιώνιος και του αίδιος είναι η εξής. Όταν λέμε αιώνιος, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε αρχή χωρίς τέλος. Εμείς επί παραδείγματι είχαμε αρχή, έχουμε αρχή. Κάποια στιγμή γεννηθήκαμε και έχουμε μια αρχή. Δεν θα έχουμε τέλος όμως. Θα είμαστε στην αιωνία ζωή. Ο Θεός δεν είχε αρχή, ούτε και τέλος. Συνεπώς ο Θεός καταχρηστικός λέγεται αιώνιος. Ο Θεός λέγεται αίδιος, αλφα γιώτα, αίδιος, αλφα γιώτα γιώτα, που θα πει αιώνιος αλλά χωρίς τέλος και χωρίς αρχή. Και τούτον των θρόνων πρώτης εν σάρκου παρουσίας του Σωτήρος εωρακός ο προφήτης φυσήν Ισαΐας είδων των Κύριων καθήμενων επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και τα εξής. Τον Πατέρα μεν γαρ ουδή σε ώρα και πόποτε, ο δε το προφήτη τότε φανής ο Υιός είναι. Τι ωραίο αυτό, αγαπητοί μου, και μεγαλόπρεπο. Αν διαβάσετε στο βιβλίο του Ισαΐου εις το έκτον κεφάλαιο, θα δείτε να λέγει εκεί τα εξής. Είναι και το πασίγνωστον όραμα του Ισαΐου, που είδε, λέγει, τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου επιρμένου, δηλαδή θρόνος που είναι το πολύ υψηλός, μέσα στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντος, ο οποίος ναός είναι το πλήρης από καπνών θυμίαμα. Και εκεί είπε ο Θεός, ποιος, θα σας πω την μετάφραση εκ του Εβραϊκού, γιατί εξυπηρετεί καλύτερα εδώ παρά η μετάφραση στον Εβδομήκοντα. Όπως ξέρετε, για να έχουμε μία ακριβεστέρα εικόνα του κειμένου, άλλοτε ανατρέχουμε στο Εβραϊκό κείμενο
μετάφραση εκ του εβραϊκού, και άλλοτε έχουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα. Μπορεί κάποτε να ανατρέξουμε και σε άλλες μεταφράσεις, αρχαίες μεταφράσεις. Εκεί λέει, ποιος θα πάει για μας? Ποιος θα πάει για μας? Είναι ένας τρίτος πληθυντικός μετά από εκείνους τους δύο πρώτους, που λέγει είπεν ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον, ποιήσομεν. Μετά, αν θέλετε, τέταρτος, γιατί τα δύο πρώτα ίδια είναι, μετά λέει ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών, σαν ένας από ημάς. Το δεύτερο είναι δεύτε καταβάντε συγχέωμεν αυτών τας γλώσσας εις την πυργοποιία της Βαβυλώνης, Βαβέλ. Δεύτε καταβάντε, ελάτε να κατεβούμε, ελάτε, και αφού κατεβούμε να μπερδέψουμε τις γλώσσες τους. Και τώρα έχουμε εδώ πάλι αυτό το πληθυντικό, ποιος θα πάει για μας, για λογαριασμό μας? Και εκεί λέει ο Ισαΐας, εγώ Κύριε. Και τότε δίνει προφητεία ο Κύριος και τα λοιπά. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Είδε τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου, μας λέει ο Ευαγγελιστής, μας λέει ο Ισαΐας. Ποιος ήταν πάνω στο θρόνο? Ο Κύριος. Παρακαλώ εδώ πολύ προσέξτε. Ποιος Κύριος? Ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Γιαχβέ θα πει ο Κύριος. Πού το ξέρουμε ότι αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο μπορεί να είναι ο Ιησούς Χριστός? Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ακούστε. Δικαιολογημένα δεν πίστευε ο λαός, λέει ο Ιωάννης, γιατί το είπε ο προφήτης. Αυτός ο λαός βούλωσε τα αυτιά του και δεν ακούει, δεν θέλει να ακούσει. Και τα είπε αυτά ο Ισαΐας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελίο του, όταν είδε τη δόξα του. Ποιανού δόξα? Του Υιού τη δόξα. Του Υιού τη δόξα όταν είδε. Άρα ποιος ήτο επί του θρόνου? Ο Υιός. Πώς τον αποκαλεί η Παλαιά Διαθήκη? Ο ίδιος ο Ισαΐας. Ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Τι σημαίνει αυτό? Οι χιλιαστές λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιαχβέ, αλλά είναι κτίσμα. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Και μας λέει εδώ ωραιότατα ο Άγιος Κύριλλος ότι είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και πυρμένου και τα εξής, τον Πατέρα μεγάρ ουδείς εώρα και πόποτε. Κανείς ποτέ δεν είδε τον Πατέρα. Ο δε το προφήτη τότε φανείς, ο Υιός είναι. Εκείνος που ενεφανίστη στον προφήτη ήτο ο Υιός, και δεν ήτο ο Πατήρ. Συνεπώς ο Υιός είναι ο Γιαχβέ και ο Πατήρ είναι ο Γιαχβέ και το Πνεύμα το Άγιον είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα το Άγιον. Χρησιμοποιώ το Γιαχβέ επειδή ακριβώς έχουμε τους χιλιαστάς. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα το Άγιον. Ίσον ένας ο Κύριος. Δεν έχουμε τρεις Κυρίους. Δεν έχουμε τρεις Θεούς. Ένας είναι ο Κύριος. Παρά τα αυτά, ο Πατήρ είναι Κύριος, ο Υιός Κύριος και το καθεξής. Ώστε, εδώ βλέπει κανένας ότι ο Υιός τότε ή το επιθρόνου. Άρα αφού ή το επιθρόνου και τον βλέπει ο Ισαΐας,
Τώρα, όταν αναλαμβάνεται και φτάνει στον ουρανό, δεν παίρνει θρόνο από προκοπή, αλλά διότι πραγματικά είχε πάντα τον θρόνο. Αυτό θέλει να τονίσει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί. Θα λέγαμε μόνο ότι επ' αυτού του θρόνου τώρα κάθεται και η ανθρωπίνη φύση. Η Θεία ή το πάντοτε επί θρόνου, πάντοτε, πάντοτε. Ο Υιός δεν είναι από προκοπή, αλλά είναι Θεός. Όταν δεν ενθρώπισε, σημειώστε και αυτό, ουδέποτε αποχωρίστηκε από τον Πατέρα ως Θεός. Ποτέ. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα να αποχωριστεί από τον Πατέρα. Έτσι, όλος είναι εν της κάτω και ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος, μας λέγουν οι χαιρετισμοί. Ολόκληρο και ο ψαλμωδός φυσήν, έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σι ή, λέγει ο 92 ψαλμός. Είδατε, έτοιμος είναι ο θρόνος σου από τότε. Γιατί, διότι από του αιώνος, πριν γίνει ο χρόνος, αυτός είναι ο αιών, πριν γίνει ο χρόνος, σύ υπάρχεις. Πολλών ουσών των περί τούτου μαρτυριών, δια το πολύ της ώρας, αρκούμεθα και ταύτες. Πέρασε η ώρα, λέγει, είπαμε πολλά πράγματα. Και αναφέρει γρήγορα μερικά χωρία, τα οποία και εγώ γρήγορα θα αναφέρω. Δεν θα κάνω ανάλυση, απλώς μόνο θα τα αναφέρω. Ανέλησα μόνον ό,τι μέχρι τώρα ανέλησα. Και για να κλείσει, αγαπητοί μου, η κατήχηση η 14η, που αναφέρεται εις την Ανάσταση, εις την Ανάληψη και εις την εκ δεξιών του Θεού Πατρός καθέδραν. Νυν δε ημάς υπόμνηστέων ο λίγων των εκ πολλών ηρημένων περί του εκ δεξιών του Πατρός καθέζεστε των Υιών. Ο Μενγάρ, 101ος ψαλμός, σαφώς φυσήν. Τι λέγει ο 101ος ψαλμός? Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Είπεν ο Κύριος μου στον Κύριό μου. Δηλαδή, είπεν ο Θεός Πατήρ, που είναι ο Κύριός μου, ο Κύριος Πατήρ, είπε εις τον Κύριον Υιόν, λέει ο Δαβίδ, κάτσε εκ δεξιών μου έως ότου βάλω κάτω από τα πόδια σου τους εχθρούς σου, ώστε κάθισε εκ δεξιών μου. Βεβαιών δε ο Σωτήρ το ηρημένον εν Ευαγγελίης φυσί τον Δαβίδ, ου καφέ αυτού ταύτα, αλλά εξ επιπνίας του Αγίου Πνεύματος ηρικαίνε, λέγον, πως ουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλή, λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου, και τα εξής. Ο ίδιος ο Κύριος, λέγει, ανέφερε το χωρίον αυτό. Και τι είπε? Ότι εμπνεύματι Αγίο είπε ο Δαβίδ αυτών των λόγων, ότι είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί μάλιστα ο Κύριος, πρέπει να σας πω, είναι ένα μοναδικό χωρίο που δείχνει τη θεότητά του ο Χριστός. Και όχι μόνο τη θεότητά του, αλλά και την ανθρωπότητά του, αλλά και το που είναι εις τα δεξιά του Θεού Πατρός και τι κάνει εκεί, διότι εκείνο το έως αν θες μπουν οι εχθροί σου κάτω από τα πόδια σου, δείχνει το έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Είναι ένα πολύτιμο χωρίο. Είπα δεν θα αναλύσω, αλλά δεν μπαίνει κανείς στον πειρασμό να μην, πώς να μην αναλύσεις. Διότι δείχνει εδώ, αγαπητοί, δείχνει αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός επάνω εκεί, στον θρόνο εκεί, πρώτον, είναι ο αιώνιος μεσίτης.
Και η μεσητεία του δεν είναι ότι λέγει στον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον ότι λέγει. Αυτή η παρουσία της ανθρωπινής φύσεως αποτελεί την μεσητεία. Έχουμε δηλαδή μια οντολογική μεσητεία. Μια μεσητεία που αναφέρεται σε αυτήν ταύτην την ανθρωπίνη φύση. Εκεί στους κόλπους της θεότητος. Και αυτή την ανθρωπίνη φύση βλέπει ο Θεός και στρέφεται ευνοϊκά προς την ανθρωπότητα. Είναι δηλαδή οντολογικός μεσίτης ο Χριστός, αλλά και ακόμη είναι εκείνος που πολεμά μέσα στην ιστορία, κυβερνά την ιστορία και πολεμά υπέρ της εκκλησίας του, τους εχθρούς αυτής της εκκλησίας. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε τι κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό τον παρουσιάζει πολλές φορές η Αποκάλυψη των Χριστών ως κριτήν που μπαίνει μέσα στην ιστορία. Ενώ δεν είναι ακόμη τελική κρίση. Στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως δείχνει τον Χριστόν ως τελικόν κριτήν. Και ενώ μιλάει τόσες φορές δια των Χριστών κριτήν, δεν βλέπουμε την παρουσία του. Είναι ότι κυβερνά την ιστορία χωρίς να είναι ορατός. Δηλαδή, θα πει κυβερνά, δίδει εκβάσεις στην ιστορία και κυβερνά την ιστορία. Κύριος της ιστορίας, αγαπητοί μου, είναι, προσέξτε, είναι ο Χριστός. Εδώ μια μικρή παρένθεση, δεν ξέρω αν θα σας... όπως θέλετε πάρτε το. Κάποιος πολιτικός χθες είπε και θα μάθουν τα παιδιά στα σχολιά την ιστορία και θα λένε για κοίταξε οι άνθρωποι που κάποτε κάνανε πολέμους ενώ τώρα πια θα έχουμε ειρήνη. Αλίμονό μας, και ποιος δεν θα το θέλε αυτό? Δεν θα δει ποτέ η γη ειρήνη. Δεν είμαι, αγαπητοί μου, φιλοπόλεμος, φυλάξει ο Θεός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεγελιόμαστε. Δεν θα δει ποτέ ειρήνη η γη μας η ταλέπορη. Και όσο πηγαίνει προς το τέλος της, τόσο οι άνθρωποι θα γίνονται μαλλιά κουβάρια και θα επιτείνονται οι πόλεμοι για να γίνει και ο μεγαλύτερος πόλεμος μέσα στην ιστορία, που θα είναι και ο τελευταίος. Ο τελευταίος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παραμύθια. Αν ζητάμε μια ειρήνη μόνο με αφοπλισμούς, την ειρήνη τη δίνει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι κριτής της ιστορίας. Δεν είναι οι άνθρωποι που χειρίζονται την ιστορία, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός επιτρέπει τον χειρισμό εκ μέρους των ανθρώπων και τους αφήνει και πού οδηγούν οι άνθρωποι την ιστορία, σε πολέμους και σε σειράξεις. Και συνεχίζουμε. 29η παράγραφο. Υπομνηστέων δε κι άλλων ολίγων μαρτυριών, ομοίως περί του εκ δεξιών του Πατρός καθέζεστε τον Υιόν. Ας πούμε, λέει, και μερικές, ας υπενθυμίσουμε ακόμη, μερικές ακόμη τέτοιες ρίσεις από την Αγία Γραφή. Μαρτυρίες. Εν μέργαρ το κατά Ματθαίον Ευαγγελίο γέγραπτε. Πλην λέγω ημίν, λέει ο Χριστός, απάρτη. Και το είπε αυτό που στον Καϊάφα και στο Συνέδριον. Απάρτη όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως. Ο Θεός λέγεται και δύναμης. Και συνεπώς, εις τα δεξιά της δυνάμεως θα πει στα δεξιά του Θεού. Το ίδιο είναι και αυτό εις τα δεξιά της δόξης του Θεού που λέγει ο Στέφανος. Είδατε τι είπε εδώ ο Κύριος εις το δικαστήριον, και είναι επίσημη ώρα αυτή που δικάζεται ο Κύριος, διότι τον έχει ορκίσει ο Καϊάφας. Πες μας την αλήθεια, ποιος είσαι? Και ο Κύριος είπε ποιος είναι, και ανεφέρθη εις το όραμα του Δανιήλ. Και συνεπώς θα δείτε και άλλα πράγματα ακόμα, όχι μόνο αυτά τα οποία έχετε δει.
είμαι ο Υιός του Ευλογητού. Είσαι, λέει, ο Υιός του Ευλογητού, συ είπα, είναι όπως το λες. Είμαι ο Υιός του Ευλογητού. Και όχι μόνο αυτό, άκου να σου πω και παρακάτω τι. Θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου, να λέει εδώ πέρα, απάρτι όψεστε, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως. Στη συνέχεια, Απόστολος Πέτρος: Διαναστάσεως Ιησού Χριστού, ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, λέγει εδώ στην πρώτη του επιστολή 3,21, ότι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, αφού επορεύθη εις των ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους λέει τα εξής: Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και εστί εν δεξιά του Θεού. Χριστός ο αποθανών, μάλλον εκείνος που ανεστήθη, ο οποίος και βρίσκεται εις τα δεξιά του Θεού. Εφεσίς δε επιστέλων ούτως ήρηκεν, στέλνοντας γράμμα στους Εφεσίους, αυτά έχει πει: κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, ειν ενήργησεν εν το Χριστό, εγύρας αυτών εκ νεκρών, ο Θεός Πατήρ εγύρι των Υιών, και καθίσας εν δεξιά αυτού, και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, και τα εξής. Άλλο χωρίο: τους δε εν Κολοσσές ούτως εδίδαξεν, ιούν, λέει προς Κολασσαΐς δηλαδή, ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Πατρός καθήμενος. Εάν λέγει έχετε συνεγερθεί μαζί με τον Χριστόν, εκείνος ανεστήθη, σεις δε πνευματικά έχετε αναστηθεί, τα άνω να ζητείτε, δηλαδή τα πνευματικά, τα ουράνια, εκεί που είναι ο Χριστός, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός καθήμενος. Εν δε τη προς Εβραίους φυσή, λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του: καθαρισμόν των αμαρτιών ποιησάμενος, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Εκάθισε εν υψηλής, δεξιά της μεγαλοσύνης. Άλλο όνομα του Θεού: μεγαλοσύνη, δόξα, δόξα, δύναμης, μεγαλοσύνη. Και πάλι: προστίτα δε των αγγέλων ήρηκε ποτέ, από την προς Εβραίους και αυτό, προς ποιον ποτέ εκ των αγγέλων είπε: κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δεν το είπε αυτό ποτέ σε άγγελο, παρά μόνο εις τον Υιόν. Και πάλι, πάλι από την προς Εβραίους: ούτως δε μίαν υπερ πάντων προς ενέγκας θυσίαν εις το διήνεκες, μία θυσία εις το διήνεκες αιωνίως, εκάθισεν εν δεξιά του Θεού. Το λοιπόν εκδεχόμενος έως τεθώσιν η εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Είναι μια πλάτηση, θα λέγαμε, αυτού του χωρίου, από τον 109 ψαλμό, αλλά από την προς Εβραίους αυτό. Και πάλι από τους Εβραίους, από την προς Εβραίους: αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ίσουν, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε των σταυρών, εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Και κάθισε εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού, αυτός που είναι, στάθηκε τελειωτής και αρχηγός της πίστεως, ο οποίος αντί της χαράς που θα μπορούσε να έχει ως Θεός, υπέμεινε την εσχήνη του Σταυρού και έτσι ανεστήθη και ανήλθε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός.
και άλλων δεούσων μαρτυριών περί της εκδεξιών του Θεού καθέδρας του μονογενούς αυτάρκης ημί. Υπάρχουν κι άλλες, αρκετές όμως. Εν το παρόντι και αυτε την αυτήν πάλιν ημών ποιουμένων υπόμνησιν, ότι ου μετά την ένσαρκον παρουσίαν της καθέδρας ταύτης έσχε την αξίαν, αλλά γάρ και προπάντων των αιώνων ο μονογενής Υιός του Θεού, Κύριος δε ημών Ιησούς Χριστός, τον ενδεξιά του Πατρός αΐ κατέχει θρόνων. Επαναλαμβάνει το ίδιο σημείο που αναλύσαμε στην αρχή. Όχι από προκοπή επήρε τον θρόνο πάντοτε. Τον θρόνο τον είχε πάντοτε. Αυτός δε τον όλων, συγγνώμη, τώρα έρχεται στον επίλογο, ο οποίος είναι και ευχές προς τους κατηχουμένους. Ευχές θα είναι και προς εσάς όλους, προς εμάς όλους, εκ μέρους του Αγίου Κυρίλου, και που κλείνει και η κατήχηση στη 14η, κλείνει δε και η περίοδος αυτή πρώτων εορτών, όπως σας έλεγα προηγουμένως, που θα επανέλθουμε μετά τις εορτές, υπενθυμίζω στις 12 Ιανουαρίου. Αυτός δε ο των όλων Θεός, ο του Χριστού Πατήρ και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο καταβάς και αναβάς, έχει μέσα πολύ ωραία σημεία τα οποία είναι έτσι αξιοσπούδαστα. Ο Θεός Πατήρ και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, αυτός που ανέβηκε, αυτός που κατέβηκε και ανέβηκε, ο καταβάς και αναβάς, και το Πατρί συγκαθεζόμενος και κάθε μαζί με τον Πατέρα, εδώ τώρα έχει ευκτικές, φυλάξιε τα συμμετέρας ψυχάς, ήθε να φυλάξει τις ψυχές σας. Άσιστον ημών και άτρεπτον την ελπίδα την εις τον αναστάντα διατηρήσιεν, και ήθε να διατηρήσει την ελπίδα της εις τον αναστάντα Χριστόν άσιστον και άτρεπτον, χωρίς να κινείται, να σύεται και χωρίς να υφίσταται τροπήν αλλαγή. Δηλαδή να πιστεύομαι διαρκώς εις τον αναστάντα Κύριον. Συνεξηγήριεν ημάς εκ των νεκρών ημών αμαρτημάτων εις την επουράνιον αυτού δωρεάν, και ήθε να μας συνεγείρει μαζί με τον Χριστόν από τα νεκρά μας έργα, από τις νεκρές μας αμαρτίες, και να μας δώσει την επουράνιον δωρεάν. Καταξιώσιεν ημάς αρπαγίνε ενεφέλες, έχει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, πολύ ωραίο αν καταλαβαίνετε, περιληπτικόν περί της πορείας του χριστιανού. Ήθε να σας καταξιώσει, λέγει, να αρπαγείτε κι εσείς ενεφέλες, όπως και ο Χριστός ενεφέλη ανελήφθη στον ουρανό, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα εν καιρό ευθέτω. Τον κατάλληλο καιρό, πότε? Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όταν θα έρθει να κρίνει ο Χριστός και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, και τότε ήθελε να σας καταξιώσει ο Κύριος να αρπαχθείτε ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου. Γιατί? Διότι οι αμαρτωλοί δεν θα αρπαγούν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου, θα μείνουν, θα μείνουν κάτω. Αυτό το κάτω, μη μου πείτε πιο πολλά, θα μείνουν κάτω. Και έως ο καιρός εκείνος έρχεται της ενδόξου Δευτέρας αυτού παρουσίας, για την οποία, ξέρετε, Δευτέρα του παρουσία θα μας, του Χριστού, θα μας μιλήσει, προσέξτε, στην επομένη κατήχηση, τη 15η κατήχηση, όπου θα μας πει πολλά πράγματα και δια των Αντίχριστων. Γι' αυτό, προσέξτε, πρώτα Θεός να είμαστε καλά,
από τις 12 Ιανουαρίου θα πρέπει να μην λείψουμε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Και έως τότε, λέγει, έως ο καιρός εκείνος έρχεται της ενδόξου Δευτέρας αυτού παρουσίας, εγγράψει εν ημών τα ονόματα πάντων εν βίβλο ζώντων, και εγγράψας μικέτη εξαλείψει εν. Ήθε να σας γράψει έως τότε τα ονόματά σας, λέγει, στο βιβλίο των ζώντων. Και αφού εγγράψει ο Θεός τα ονόματά σας, ήθε να μην τα σβήσει. Γιατί πολλών γαρ εξαλείφεται των αποπιπτόντων. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πέφτουν, δεν φτάνουν μέχρι πέρα. Αγαπητοί μου, όμοι γέννητο, να σας λέγω αυτά και εγώ να πέσω και εσείς να σωθείτε. Δεν υπάρχει ουδε μία ασφάλεια. Γράφτηκα στο βιβλίο της ζωής, ξεγράφομαι. Να σας το πω αμέσως. Να το. Όταν γύρισαν οι 70 και οι 12, χαίροντες ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται εις αυτούς, τους λέει ο Κύριος, μη χαίρεστε γι' αυτό, αλλά γιατί τα βιβλία, γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Και όμως, αγαπητοί μου, δεν ξέρουμε από τους 70 τι έγινε. Από τους 12 ο ένας ήδη ξεγράφτηκε, ήταν ο Ιούδας. Και τον ο Κύριος έλεγε ότι είναι γραμμένα τα ονόματά σας, ή το γραμμένο και το όνομα του Ιούδα, αλλά ξεγράφτηκε. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και ήθε να μην σβηστούν τα ονόματά σας μέχρι τελευταία στιγμή. Παρατηρώ πολλούς ανθρώπους και φοβάμαι για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω λογοτεχνικά και φιλολογικά. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που διατηρούν μία πνευματικότητα και κάποια στιγμή τα χάνουν όλα. Βλέπετε να υπάρχει μία ακμή πίστεως και κάποια στιγμή να υπάρχει μία πτώση σε αμαρτίες, να πηγαίνουν σε πόρτες μαγείας. Ένας ξεπεσμός. Και λέει κανείς, τι έπαθες, τι σου συμβαίνει, γιατί τάχα αυτός αυτό που έπαθε δεν μπορώ να το πάθω εγώ. Ποτέ μη γελάσω με άνθρωπο γιατί έπεσε, αλλά να έχουμε πάντοτε τον φόβον μήπως και εγώ πέσω όπως έπεσε αυτός, και βλέπω την πτώση του για να μου υπενθυμίσει ότι και εγώ σαν άνθρωπος κινδυνεύω να πέσω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχω. Παράσχει δε της πάσιν ημίν πιστεύειν μεν εις τον Αναστάντα, εκδέχεστε δε τον ανελθόντα και πάλιν ερχόμενον. Και πάλιν ερχόμενον, έχει κόμμα, για να μην μακρύνω την πρόταση. Παράσχει ο μικρόν γιώτατος χ, και ήθε να παράσχει, να δώσει σε όλους εσάς, πιστεύειν μεν εις τον Αναστάντα, να σας δώσει την πίστη εις τον Αναστάντα Ιησού Χριστόν, ακόμα και να τον απεριμένετε αυτόν που ανήλθε εις τον ουρανόν και αυτόν που θα ξανάρθει και πάλι ερχόμενον. Προσέξτε, είναι μεγάλη η πίστης ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Σας το έχω ξαναπεί. Κάποιος που πεθαίνει και δεν έχει δυνατότητες να εξομολογηθεί, θέταμε 3-4 ερωτήματα. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι τριαδικός? Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Αυτά τα δύο δόγματα είναι τα μεγάλα δόγματα της πιστεώς μας. Από αυτά τα δύο εξαρτώνται όλα τα άλλα. Όλα. Και η σωτηρία μας εξαρτάται από τα δύο αυτά δόγματα. Διότι ο Υιός ήρθε στον κόσμο, και πώς θα ήρθε στον κόσμο εάν ο Θεός δεν είναι το τριαδικός? Και πώς θα ήρθε στον κόσμο εάν ο Υιός τριαδικός μεν, αλλά δεν ενυθρόπησε?
διότι εν ανθρωπίσας ο Υιός έχω εγώ τη σωτηρία. Αν λοιπόν δεν είναι ο Θεός τριαδικός και δεν είναι ανθρώπις ο Υιός, αν δεν είναι τριαδικός ο Θεός ή είναι αλλά δεν είναι ανθρώπις ο Υιός, δεν έχω τη σωτηρία. Αυτά τα δύο δόγματα από τα οποία σας λέω κρέμεται όλη η δογματική, όλο το Ευαγγέλιο, το παν, η σωτηρία μας από τα δύο αυτά δόγματα. Γι' αυτό το λόγο το σταυρό μας, άμα τον κάνουμε αγαπητοί μου, προσέξτε, το σταυρό μας με το να κάνουμε τα τρία αυτά δάχτυλα, μερικοί βάζουν το εκεί πέρα τα δάχτυλα, δεν είναι σωστό, εκεί ίσα, ίσα σημαίνει πατήρ, Υιός και Αγιοπνεύμα, ένας Θεός. Εκφράζω το δόγμα της Αγίας Τριάδος με αυτό, με το να κάνω να ενώσω τα δάχτυλά μου στο δεξί μου χέρι. Και τώρα που θα κάνω το σημείο του σταυρού, εκφράζω το δεύτερο δόγμα, δηλαδή ότι ο Υιός απέθανε. Αλλά πώς απέθανε? Απέθανε γιατί έγινε άνθρωπος, διότι ο Θεός δεν πεθαίνει. Έτσι, με το να κάνω τον τίμιο σταυρών με αυτό το σχήμα, εκφράζω τα δύο αυτά μεγάλα δόγματα. Να γιατί, αν το ξέρω και το πιστεύω αυτό και κάνω το σταυρό μου, βλέπετε, όλα ατονούν μπροστά μου, και τα σκυλιά που μεγαβγίζουν για να με φάνε και οι άνθρωποι που πάνε να με πυροβολήσουν. Εκείνο το χαριτωμένο, σας το έχω ξαναπεί, όταν κάποτε οι Ρώσοι πολεμούσαν εναντίον των Πολωνών τότε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας Πολωνός αξιωματικός, έτσι, παλικάρι, τράβηξε το πουκαμισό του και λέει: «Βάρα, χτύπα», λέει σε έναν Ρώσο αξιωματικό. Του λέει: «Δεν μπορώ, με εμποδίζει εκείνο που κρέμεται στο λαιμό σου, ο Τίμιος Σταυρός». Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο πράγμα ο Τίμιος Σταυρός. Επανερχόμεθα. Προσέξτε, ερχόμενον δε ουκ από γης, εντός παρενθέσεως, ασφαλίζου γαρ άνθρωπε σε αυτόν, δια τους μέλλοντας έρχεστε πλάνους. Δεν θα έρθει από τη γη, όπως αυτός ο Μουν, αυτός ο Κορεάτης. Θα διαβάσετε τις εφημερίδες. Εκήρυξε τον εαυτό του Θεόν, Χριστός, αντικαθιστά, λέει, των Χριστών. Τι όνομα του Θεού. Πρόσεξε, λέει, δεν θα είναι από τη γη, γιατί πολλοί πλάνοι θα έρθουν στον κόσμο αυτόν. Αλλά τι, θα είναι από τον ουρανό, τον άνω καθεζόμενον και ημίν όδε συμπαρόντα. Αυτός που κάθεται εκεί στον ουρανό και είναι μαζί μας παρόν. Τον εκάστου βλέποντα την τάξη και το στερέωμα της πίστεως, ποιος είναι ο καθένας και πως κινείται. Μη γαρ ότι σαρκίνην άπεστην, παρά τούτο νομίσεις ότι και πνεύματι. Όχι επειδή είναι απόν στην σάρκα, ως προς τις αισθήσεις μας εννοείται, νομίσεις ότι είναι και απόν ως Θεός. Μέσος εντάφθα πάρεστην, είναι παρόν ανάμεσά μας. Ακούων τα περί αυτού λεγόμενα και βλέπων τα ενσυνοούμενα και τάζων νεφρούς και καρδίας. Ακούει εκείνα που λέμε για εκείνον, και τώρα που μιλούμε ακούει ο Κύριος εκείνα που λέμε για εκείνον, και βλέπει εκείνα που εσύ σκέπτεσαι στο μυαλό σου, τα ενσυνοούμενα, και εξετάζει νεφρούς και καρδίας. Ως και νυν έτοιμος εστί, ο οποίος και τώρα είναι έτοιμος, τους προσιώντας το βαπτίσματι, εκείνοι που προσέρχονται στο βάπτισμα, και πάντας ημάς εν Αγίω Πνεύματι προσενέγγε το Πατρί και υπήν, για να μας προσφέρει εις τον Πατέρα του ο Υιός και να υπεί: «Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοι έδωκεν ο Θεός». Να, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Ο η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.